στη Σύριαλ εξελίσσεται η ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα. Από αναβολή σε αναβολή ο απόπλους του πλοίου. Καθυστερήσεις, τεχνικές διαδικασίες και θέματα ασφάλειας που φαίνεται να γύρονται από το Ισραήλ κρατούν καθυλωμένο το πλοίο στο λιμάνι της Λάρνακας. Παρόλο που ο αρχικός σχεδιασμός ήταν όπως το Open Arms, αναχωρήσει χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλφα, εσάβριον αναμένονται τα σπουδαία εν αναμονή και του Ισραήλ. Αφού η νέα καθυστέρηση φαίνεται να οφείλεται στην αδυναμία εκφόρτωσης της βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα, καθώς η πλωτή πλατφόρμα δεν είναι ακόμα έτοιμη. Υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία χάνουν διαχείρισης από τον μη κυβερνητικό οργανισμό. Έχω σχέση με τη μεταφορά τους εκεί, δεν είναι κάτι που μας απασχολεί εδώ εμάς. Εδώ έχουν γίνει όλες οι ρυθμίσεις, δεν υπάρχουν ζητήματα για τα οποία έχει σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Την ώρα που η Αμάλθεια είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, αφού οι οικογένειες Παλαιστινίων με μικρά παιδιά βρίσκονται σε απόγνωση. Απαιτείται ωστόσο η ασφαλής μεταφορά του φορτίου. The most important part is that everything is ready. Permissions have been granted and now it's a scheduling issue for the NGO that is handling this issue. Το πλοίο είναι ήδη φορτωμένο με περίπου 150 τόνους σε τρόφιμα, νερό, κονσέρβες και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Αφού το αναχωρήσει το πλοίο από τις κυπριακές ακτές, σύμφωνα με το σχέδιο, θα χρειαστούν περίπου 2 ημέρες μέχρι το πλοίο να φτάσει στην Γάζα. Μέσω του σχεδίου Αμάλθια ανοίγει και επίσημο ο θαλασσιός ανθρωπιστικός διάδρομος προς την Γάζα.